Πώς βοηθάνε οι ευρωπαϊκοί πόροι την ελληνική επιχειρηματικότητα? Από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει ενισχυθεί με σημαντικά κονδύλια. Το ΕΣΠΑ, όπως το γνωρίζουμε, έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρηματίες να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επενδυτικά τους σχέδια και να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους. Το 2014, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ΕΠΑΝΕΚ αποτέλεσε την κύρια πηγή χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος άγγιξε τα 8,3 δις και χιλιάδες πραγματικά επιχειρήσεις ενισχύθηκαν και στηρίχθηκαν χάρη στους πόρους του. Φυσικά το ΕΠΑΝΕΚ συνέβαλε εξίσου αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 με την αξιοποίηση πόρων του REACT-EU και με την δημοσίευση σημαντικών δράσεων στήριξης των επιχειρήσεων. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ συντέλεσαν επίσης την δημιουργία εθνικών υποδομών που βοήθησαν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας, αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογίας, με τη χρηματοδότηση της έρευνας και τη στήριξη επιτυχημένων startup που προσέλκυσαν πρόσθετους πόρους από το εξωτερικό. Επίσης, χιλιάδες συμπολίτες μας επωφελήθηκαν από τα προγράμματα κατάρτισης με σύγχρονες δεξιότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΕΚ. Συνολικά το ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδότησε 365.085 επιχειρήσεις, 408 έργα υποδομών και δημιούργησε πάνω από 16.000 θέσεις εργασίας. Σήμερα, τη Σκυτάλη παίρνει το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. 3,9 δις. Θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εκ των οποίων τα 3,1 δις προέρχονται από κοινοτικούς πόρους. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει στοχευμένα παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και κινείται σε 4 άξονες επενδύσεων. Στην ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού. Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα έχει απλές και άμεσες διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Έχουν ήδη δημοσιευθεί οι δημοφιλείς δράσεις του προγράμματος. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,35 δισεκατομμυρίου ευρώ, όπου έχουν υποβληθεί πάνω από 20.700 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν ήδη εγκριθεί πάνω από 7.250 έργα. Νέες δράσεις στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, την βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και σε άλλους τομείς ανάπτυξης της οικονομίας μας αναμένονται σύντομα. Αξιοποίησε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν κάνει επιτυχημένα χιλιάδες άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Κάνε το επόμενο βήμα. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.